Συνεχίζεται η ενίσχυση με τρακτέρ στον μπλόκο τη Νίκαια, όπου για πέμπτη μέρα παραμένουν οι αγρότε, αποφασισμένοι να φτάσουν τον αγώνα μέχρι τέλου. Ε, Χθε ήρθαν νέα τρακτέρ, σήμερα περιμένουμε ακόμα κάποια από Λάρισα και Καρδίτσα. Περιμένουμε να βγει και ένα μπλόκο στην τολακαρδανία σήμερα που το επιτρέπει ο καιρό. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση διεκδικώντα τα δίκαιά μα. Θέλω να απαντήσω εκ μέρους του, της Πανελλαδικής Πιτροπής του Μπλόκου και του Μπλόκου της Νίκαιας στην ε, ξανά νέα πρόσκληση για διάλογο από τον Υπουργό για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό, θέσαμε τα αιτήματά μας, δεν απάντησε σε κανένα ουσιαστικά, αλλά και σε πολλά από αυτά δήλωσε αναρμόδιση ή ότι είναι συναρμοδιότητα και με άλλα Υπουργεία. Συνεπώς το να πάμε σε έναν διάλογο απλά για να πάμε δεν έχει κανένα νόημα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια την ερχόμενη Κυριακή, όπου οι αγρότε φέρονται έτοιμοι να ανανεώσουν τη διάθεση για κλιμάκωση του αγώνα. Η κυβέρνηση στέκεται απέναντί μα και του δείχνει αυτό και πώ αντιμετωπίζει τον αγώνα μα με την ποινικοποίηση και τον αυταρχισμό, αλλά και με τα αιτήματά μα πώ στέκεται απέναντί του. Όταν δίνει ένα δισεκατομμύριο πετρέ... για αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστέ, βιομηχάνου, ξενοδόχου, κλινικάρχε και στον αγρότη δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, αυτό δείχνει ότι έχει διαλέξει Πλευρά πολιτική. Είναι με αυτού και είναι απέναντί μα. Συνεπώ, είναι ευθύνη τη κυβέρνηση να δώσει κάποιε απαντήσει, να ανοίξει αυτό ο διάλογο, ο πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Την ίδια ώρα, ο αγροτικό κόσμο αναζητά τη στήριξη και άλλων κλάδων και στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζουν συναντήσει για αύριο με επαγγελματικού φορεί ώστε να προβάλλουν το πλαίσιο ετοιμάτων του αγροτικού κινήματο. Ενώ για απόψε οι αγρότε έχουν προγραμματίσει θεαματική μετάβαση στο κέντρο τη Λάρισα με τα τρακτέρ.